Θέλω να μου πεις, πριν ακόμα φτάσεις εδώ, στο Daphne Switch, πώς ξεκίνησες και ποια είναι η πρώτη σου επαφή με τα αγγλικά. Με τα αγγλικά, αυτό μπορώ να πω από τα μικρά μου χρόνια. Στο σπίτι με τη γιαγιά και τη μαμά που φτιάχνανε τα παραδοσιακά αγγλικά, τα σκιαδίτικα, τις τυρόπιτες σκιαδίτικες. Οπότε είχα συνηθίσει με τα παραδοσιακά, μετά δούλευα σε κατάστημα ζαχαροπλαστικής, έμαθα και από εκεί λίγα πράγματα. Εντάξει. Το παραδοσιακό συνηθίζει μετά και συνεχίζει. Ναι, συνεχίζει. Παρ' όλα αυτά, θεωρείς ότι υπάρχει αλλίωση γενικότερα στα προϊόντα? Μπορεί να υπάρχει, ναι. Μπορεί όχι να υπάρχει. Εδώ. Όχι εδώ. Εδώ κάνουμε τα αυθεντικά σκιαδίτικα. Το χαμάλι με καρύδι και μέλι μέσα, τηγανισμένο σε ελαιόλαδο. Το αμυδγαλωτό που είναι από καθαρό αμύδγαλο και όχι από την έτοιμη την πάστα που υπάρχει στο εμπόριο αμυδγάλου. Παραδοσιακά λικέρ, κερασό, βερίκοκο με διάφορα φρούτα. Ροζέδες με καρύδι και μέλι. Προσπαθούμε να τα κρατήσουμε. Και την τυρόπιτα τη σκιάθου, την παραδοσιακή. Είναι παρόμοια με τη σκοπέλου. Η σκοπέλου τηγανίζεται, εμείς την ψήνουμε εδώ πέρα. Είναι λίγο διαφορετικά στα. Προτιμούν οι άνθρωποι που επισκέπτονται τη σκιάθου. Τα παραδοσιακά προϊόντα. Ναι. Και πιο πολύ θα έλεγα οι Έλληνες τα ζητούν. Ναι. Ρωτάνε δηλαδή με την που μπαίνουν μέσα τι παραδοσιακό βγάζετε. Οι ντόπιοι. Και οι ντόπιοι. Και οι ντόπιοι. Γιατί πλέον στα σπίτια νομίζω δεν μπορούν τώρα να καθίσουν οι νοικοκυρές λόγω της δουλειάς. Γιατί τώρα με τα χρόνια που είμαστε δουλεύουν όλοι. Οπότε προσπαθούν να πάρουν όλοι τα έτοιμα. Ναι, οι άνθρωποι θεωρούν ότι μπορούν να συνεχίσουν την παράδοση και έτσι να υπάρχει ενδιαφέρον. Ναι. Όταν ο γιος σου είπε ότι θέλει να ακολουθήσει περίπου την ίδια ζαχαροπλαστική. Καταρχήν τον όθησες, το ήθελε μόνος του. Ήταν μια δική σου παρότηση. Το ήθελε. Δεν το κοιτάω, εντάξει. Και εγώ τον βοήθησα, αλλά το ήθελε και ο ίδιος από μόνος του. Από το γυμνάσιο καιρός μπορώ να πω ότι είχε διαλέξει τον δρόμο αυτό. Ήξερε. Στο κατάστημα που δούλευα, εγώ πήγαινε το παιδί και βοηθούσε εκεί πέρα, μου δούλευε τα καλοκαίρια. Οπότε αρχίζει και του έβγαινε μέσα την εμπειρία, ναι. Σου φέρνει καινούργιες ιδέες. Πολλές θα έλεγα. Πολλές. Τις θεωρείς ότι μπορούν να Κάποια που ήταν πολύ μοντέρνα δεν μπορέσαν να πιαστούν εδώ στο νησί. Γιατί ο κόσμος έχει μάθει λίγο τα πιο κλασικά. Οπότε προσπαθήσαμε να τα φέρουμε στο επίπεδο του κόσμου που θέλουν, τι θέλουν και μα διαλέγουν. Αλλά είναι και κάποιοι που θέλουν να φάνε κάτι καινούργιο, κάτι ιδιαίτερο, να δοκιμάσουν. Παρ' όλα αυτά δεν είσαι μόνο ένα ζαχαροπλαστείο, είσαι ναι. Καφέ, αυτός που θέλει να έρθει και βέβαια ένας πολύ ωραίος χώρος. Θέλω έτσι να μου πεις με πόσο δυσκολία έγινε αυτός ο χώρος και αν τελικά οι προσδοκίες σου ανταλήγονται. Ναι, όντως, με πολύ κούραση, πολλές ώρες εδώ. Έχουμε φτάσει και 20 ώρες να είμαστε στο πόδι, στο κατάστημα. Αλλά δόξα τω Θεώ όλα καλά. Όλα τα καλά. Παρόλο που ήταν και δύσκολο καλοκαίρι για όλο το νησί. Αλλά εντάξει, ο Θεός είναι μεγάλο. Έτσι με τον φούρνο, ήταν σε φούρνο, ήταν με γλυκό. Με γλυκό, από την αρχή. Την αρχή, από την αρχή, με γλυκό. Ήταν κάτι που σε. Είσαι γλυκατζής καταρχήν. Όχι. Δεν τρως γλυκά. Όχι. Μόνο πια. Τα έχω βαρεθεί, μπορώ να πω κιόλας. Έχεις βαρεθεί να τα βλέπεις ή να τα τρως? Όχι, να τα φτιάχνω και να τα βλέπω, να τα τρώω, ας πούμε. Ελάχιστα. Γιατί η ζαχαροπλαστική βασίζεται στις συνταγές, οπότε είναι κάτι στάνταρ. Δεν μπορείς ούτε να παραποιήσεις κάτι, ούτε να αλλάξεις κάτι. Είχα πάει 2 χρόνια στη Le Monde μαζί με κάποιους καθηγητές μου. Πήγαινα σε ζαχαροπλαστεία στην Αθήνα και γιατί οι καθηγητές μου εξειδικεύονταν και κάνανε εκεί όχι πρακτική για την ακρίβεια. Για μένα ήταν πρακτική και πολλά μαθήματα στην Αθήνα, αλλά αυτοί δείχνανε τις συνταγές τους στο ζαχαροπλαστείο που άνοιγε τότε, οπότε με πέρανε σαν βοηθό γιατί είχαν δει ότι είχα πάει κάπως κατά κάποιο τρόπο έτοιμος στη σχολή. Πάντως η κλίση σου γενικά ήταν κυρίως προς τη ζαχαροπλαστική, έτσι. Ναι, από 15 χρονών. Πες μου λίγο, όταν... 15, κάπου εκεί είχα ξεκινήσει. Η
Ήσουν από τους ανθρώπους που παρότρινε στη μητέρα σου να ξεκινήσετε ένα δικό σας χώρο δημιουργικό ή ήταν παρότρινση της μητέρας σου να βοηθήσει? Μαζί μπορώ να πω, μαζί. Αν και το ήθελα εγώ πάρα πολύ. Θέλω να μου πεις τώρα πόσο δύσκολο είναι για ένα νέο άνθρωπο ο τομέας της ζαχαροπλαστικής, αν και νομίζω το παραδοσιακό στυλ περισσότερο είναι θέμα και η υπευθυνότητα της μητέρας, έτσι. Ναι, το παραδοσιακό είναι της μητέρας μου. Δεν σου λέει τα μυστικά? Εννοείται ότι μου τα λέει, εννοείται. Αλλά δεν τα βγάζουμε παρέξω. Όχι, ποτέ. Αλλά εντάξει, έχουμε χωρίσει τους τομείς εδώ, τομείς εδώ μέσα. Εσύ είσαι περισσότερο δηλαδή της ζαχαροπλαστικής, έτσι. Ναι. Πες μου λίγο, θεωρείς ότι το παραδοσιακό με αυτό που κάνεις εσύ έχει κοινά συστατικά, στο πούμε έτσι? Διαφέρει κατά πολύ το παραδοσιακό με τη ζαχαροπλαστική που ξέρουν, δηλαδή τούρτες, γλυκά. Διαφέρει. Το παραδοσιακό είναι κάτι πολύ παλιό, οπότε βασίζεται σε άλλα υλικά. Π.χ. στα πιο πολλά παραδοσιακά δεν υπάρχουν σοκολάτες ή κρέμες γάλακτος. Όλα αυτά που υπάρχουν στη δικιά μας τη ζαχαροπλαστική είναι κάτι με καθαρά πιο αγνά υλικά που δεν είχαν τότε εκείνα τα χρόνια. Τώρα τα έχουν, αλλά εκείνα τα χρόνια ήταν μόνο σε αυτά τα υλικά, δηλαδή όπως το αμύγδαλο, το μέλι, και προσπαθούσαν να κάνουν τα γλυκά τους από εκεί. Δεν είχαν άλλες πρώτες ύλες. Η μεγαλύτερη αλλαγή που έχεις διαπιστώσει από τότε που ξεκίνησες και έχεις την πρώτη σου επαφή με τη ζαχαροπλαστική μέχρι και σήμερα, ποια θεωρείς ότι είναι? Είναι στο υλικό, είναι στον τρόπο που φτιάχνετε ένα γλυκό? Για να βγει ένα ποιοτικό γλυκό, εννοείται. Ναι. Για να βγει ένα ποιοτικό υλικό, παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο τα υλικά, πρώτο κομμάτι, τα μηχανήματα και μετά πάει και ο μάστορα ή ο ζαχαροπλάστης. Σε ενδιαφέρει η άποψη του κόσμου, δηλαδή ρωτάς τον πελάτη αν την τούρτα που του έφτιαξες μένει ικανοποιημένος ή θεωρείς ότι ούτως ή άλλως είναι κάτι πολύ καλό? Όχι, ρωτάω πάντα. Πάντα ρωτάω για να ξέρω. Γιατί ο καθένας και να διορθώνουμε. Ωραία. Κάτι που έχεις σαν όνειρο, δηλαδή στον τομέα αυτό το συγκεκριμένο, έχεις κάτι που σκέφτεσαι και θα ήθελες να το μοιραστείς μαζί μας, δηλαδή να πεις ότι θα ήθελα κάποια στιγμή να κάνω αυτό? Προς παρόν δεν έχω σκεφτεί κάτι ακόμα, έχω επικεντρωθεί εδώ, αλλά δεν ξέρω, αργότερα μπορεί να μου βγει κάτι καινούργιο. Υπήρξε και ένα βραβείο. Ναι. Το οποίο λίγος πολύ ήρθε μετά από ένα χρονικό διάστημα που είσαι χρόνια σε αυτό που κάνεις ζαχαροπλαστική και έχει να κάνει και με την εξυπηρέτηση των πελατών. Θέλω να πεις έτσι πώς ένιωσες για την πρώτη επιβράβευση. Δεν το περίμενα από την αλήθεια, γιατί εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να πάρεις κάτι τέτοιο και να σε πάρουν τηλέφωνο να σου πούνε ότι μέσω των σχολείων και όλα αυτά στο Facebook, στο Instagram και στο Google βγήκες εσύ, αλλά εντάξει, ήταν κάτι πολύ καλό. Κάτι τελευταίο. Επειδή το μοντέρνο κυρίως με το παραδοσιακό πολλές φορές συγκρούεται. Με τη μαμά στην κουζίνα έχουμε συγκρούσεις. Όχι, γιατί έχουμε διαφορετικά ωράρια μες στην κουζίνα. Ναι. Το ωράριο δηλαδή. Ναι, ναι, είναι διαφορετικά ωράρια μες στην κουζίνα. Σου κάνει παρατηρήσεις ακόμα και για το δικό σου τομέα? Το ότι τις δέχομαι, τις δέχομαι. Και κάποιες φορές ναι, μου κάνει. Δηλαδή, άμα δεν δω κάτι εγώ και το δει η μητέρα μου, ναι. Αν και ναι, γενικά παντού, όλοι μαζί εδώ. Εσύ παρατηρείς το παραδοσιακό που κάνεις? Δεν έχω κάτι να κάνω γιατί δεν έχω ασχοληθεί ακόμα.